Στην ανθρώπινη ιστορία, τα γεγονότα επηρεάζουν λίγο ως πολύ το παρόν και το μέλλον λαών και τόπων. Κάποια όμως κυριολεκτικά τα καθορίζουν. Ένα τέτοιο γεγονός συνέβη εδώ στο Μαραθώνα το 490 π.Χ. Τότε, στην παραλία του Σχοινιά, αποβιβάστηκαν 70.000 Πέρσες με στρατηγούς το Δάτη και τον Αρταφέρνη με σκοπό να επιτεθούν στην Αθήνα. Ο Δαρίος, ο μεγάλος βασιλέας της Περσικής Αυτοκρατορίας, είχε αποφασίσει να επεκταθεί δυτικά. Οι Αθηναίοι προτίμησαν να τον αντιμετωπίσουν στο Μαραθώνα, όπου οι Πέρσες είχαν ήδη στρατοπεδεύσει. Ο Μιλτιάδης, ο στρατηγός των Αθηναίων, είχε να παρατάξει 10.000 στρατιώτες συν 1.000 συμμάχους από τις πλατεές. Τότε, στο στρατιωτικό συμβούλιο που έγινε, οι Αθηναίοι αποφασίζουν να ζητήσουν βοήθεια από την ισχυρή Σπάρτη και στέλνουν ως αγγελιοφόρο εκεί τον ημεροδρόμο Φιδιππίδη. Ο Ηρόδοτος, στην ιστορία του, αναφέρει ότι ο Φιδιππίδης έφτασε στη Σπάρτη την επόμενη ημέρα. Οι Αθηναίοι πέτυχαν περίλαμπρη νίκη στο Μαραθώνα. Ο άθλος του Φιδιππίδη ακτινοβολούσε, αλλά και αμφισβητήθηκε. Ο Ηρόδοτος θεωρήθηκε υπερβολικός. Φάνταζε ότι ήταν αδύνατο να διανυθούν από άνθρωπο 246 χιλιόμετρα τραχιάς και δύσβατης διαδρομής μέσα σε μόλις 2 ημέρες. Όμως, το 1982, μια ομάδα Άγγλων δρομαίων τολμούν να προσπαθήσουν. Η άφιξη των Τζον Σόλτεν, Τζον Φόντεν και Τζον Μακάρθι στη Σπάρτη μέσα σε 2 ημέρες απέδειξε ότι ο Ηρόδοτος είχε δίκιο. Το νέο έκανε το γύρο του κόσμου και μέσα σε κλίμα γενικού ενθουσιασμού γεννήθηκε το Σπάρταθλον. Ο αγώνας υπεραπόστασης που αναβιώνει το μοναδικό αυτό άθλο και διοργανώνεται ανελιπώς κάθε χρόνο στην Ελλάδα στα τέλη Σεπτεμβρίου. Την πρώτη περίοδο του αγώνα κυριαρχεί η μορφή του αθλητή φαινόμενο Γιάννη Κούρου. Ο Κούρος θα κερδίσει τον πρώτο αγώνα του 1983 και θα έχει ακόμα 3 συμμετοχές με εισάριθμες πρωτιές. Συνολικά είναι οι 4 καλύτεροι χρόνοι στο Σπάρταθλον. Σεπτέμβριος του 2010. Όπως κάθε χρόνο, οι άνθρωποι του Σπάρταθλον μαζεύονται στο ξενοδοχείο Λάντον στη Γλυφάδα για την καθιερωμένη ενημέρωση, την παραμονή του αγώνα. Η ενημέρωση γίνεται σε 4 γλώσσες. Ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά και ιαπωνικά. Καμιά ωρίτσα στο Δήμο, ησυχία μια μισή ώρα γιατί είμαστε πολύ. Είναι αμέσως μετά αφού περάσετε τη σύραγγα. Φέτος, η απεργία των μεταφορέων δημιουργεί ένα αναπάντεχο πρόβλημα. Το φορτηγό που μεταφέρει κάθε χρόνο τα πράγματα των αθλητών και τις προμήθειες δεν θα είναι διαθέσιμο. Οι εναλλακτικές λύσεις και η αισιόδοξη διάθεση όμως δημιουργούν την πεποίθηση ότι όλα θα πάνε καλά. Before the briefing starts, the president Mr. Tsiakiris would just like to say a couple of words to you. Mr. Tsiakiris. I welcome you to the 28th Spartathlon, and I am meeting you for 14 years. And I am president. I wish
of you the success, and I want to transfer the greetings of Mr. John Foden. Quite high humidity tomorrow morning of about 82, 85 degrees. Afterwards, the temperature, the course up to Corinth will be the temperature drops to 15, 16 degrees, and in the evening in the mountain about 8 degrees. There's very high humidity in the evening of 85 to 90 degrees, which is high, and the same will occur on the morning. We'll have your luggage for Sparti. I will be here tomorrow morning, and I will tell you which two of the Pullmans you can put your items that will be taken direct to your hotel in Sparti. Στην Αθήνα ξημερώνει η 24η Σεπτεμβρίου. Η πόλη ξυπνά. Φέτος έγιναν πάνω από 450 αιτήσεις συμμετοχής και έγιναν δεκτές οι 350. Στο Ηρώδειο, κάτω από την Ακρόπολη, εμφανίστηκαν τελικά οι 325. Οι πολυπληθέστερες ομάδες φέτος ήταν των Ιαπώνων και των Γερμανών με 75 και 45 συμμετοχές αντίστοιχα. Η αναμνηστική φωτογραφία λίγο πριν από την εκκίνηση. Σε λίγο θα αρχίσει η περιπέτεια μιας δύσκολης διαδρομής 246 χιλιόμετρων. Ένας αγώνας δρόμου πάνω στα χνάρια του Φιδιππίδη. Επτά το πρωί και ο αγώνας αρχίζει. Οι αθλητές θα διασχίσουν γρήγορα το ιστορικό κέντρο και θα μπουν στην Ιερά Οδό. Από εδώ ως την Ελευσίνα βρίσκεται και το πιο ευαίσθητο κομμάτι του δρόμου, λόγω της αυξημένης κίνησης στους δρόμους της πόλης και στην Εθνική Οδό.
Η Ιερά Οδός υπήρξε από τα πανάρχια χρόνια ο δρόμος που ένωνε την Αθήνα με το θρησκευτικό της κέντρο, την Ελευσίνα. Ο σύγχρονος δρόμος ακολουθεί τα ίχνη του αρχαίου. Οι αθλητές εισέρχονται στην πόλη περνώντας δίπλα από την αρχαία γέφυρα. Από εδώ περνούσαν οι πομπές των προσκυνητών όταν τελούνταν τα ελευσινία μυστήρια. Εδώ λατρευόταν με σεβασμό και μεγαλοπρέπεια η θεά Δήμητρα, προστάτηδα της γεωργίας, της φύσης και της ευγονίας των καρπών της γης. Σήμερα η Ελευσίνα έχει πλέον βιομηχανικό παρά γεωργικό χαρακτήρα. Ο πρακτικός και μάλλον πεζός σύγχρονος κόσμος έστησε ένα μνημείο του βιομηχανικού πολιτισμού εδώ που οι αρχαίοι μύστες υμνούσαν τη φύση και τη δύναμή της. Παρόλα αυτά όμως, η αρχαία Ελευσίνα εξακολουθεί να ζει και σήμερα. Η νεολαία της πόλης υποδέχεται τους δρομείς με ενθουσιασμό.
ο δρόμος συνεχίζει με κατεύθυνση την Κόρινθο. Η σκυρονία οδός των αρχαίων. Πορεία δίπλα στη θάλασσα. Η ηρεμία του γαλάζιου αλλάζει το τοπίο. Μέγαρα, άλλη μια ιστορική πόλη πάνω στο δρόμο του αγώνα. Στην είσοδό της είναι στημένος ο σταθμός ελέγχου. Τα Μέγαρα, χτισμένα πάνω στους αρχαίους δρόμους και έχοντας σημαντικό λιμάνι, απέκτησαν μεγάλο πλούτο και δόξα κατά την αρχαιότητα.